Χανίας. Έχουμε μαζί μας τον Γενικό Διευθυντή του ΠΑΣΙΞΕ, τον κύριο Φιλόκη Προρουσουνίδη. Καλή σας μέρα και καλή χρονιά. Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλή χρονιά και σε όλους τους συμπατριώτες μας. Λοιπόν, κύριε Ρουσουνίδη, θα θέλουμε να μας πείτε ποια ήταν τελικά η εικόνα από την επισκεψιμότητα στα ξενοδοχεία, καθώς ενώ αρχικά είχαμε έτσι θετικές διαθέσεις και προβλέψεις, μετά ήταν που επιδεινωθήκαν και τα κρούσματα και τα μέτρα άρχισαν έτσι να γίνονται συζητήσεις για αυστηροποίησή τους και διαφάνηκε έτσι κάποιο μούδιασμα. Τελικά... Είναι γεγονός, όπως πολύ ορθά αγαπητοί ξενοδοχείς περιγράψει, υπήρχε έτσι μια επιθυμία, μια ζήτηση, ιδιαίτερα την εορταστική περίοδο, αρκετοί συμπατριώτες μας, δράσοντας και της ευκαιρίας να αξιοποιήσουν το σχέδιο ενίσχυσης εγχώριου τουρισμού, να κάνουν ολιγοήμερες αποδράσεις, κυρίως κατά τα τριήμερα τα εορταστικά. Βεβαίως, η έκρηξη, αν μου επιτρέπετε όρος, των κρουσμάτων και η συζήτηση που είχε ξεκινήσει για αύξηση των περιοριστικών μέτρων, όλο αυτό δημιούργησε έτσι, έκανε μάλλον τους συμπατριώτες μας να κάνουν δεύτερες σκέψεις για το εάν θα ήταν ορθό να προχωρήσουν και να κάνουν τα τριήμερά τους κτλ. Με αποτέλεσμα αρκετοί από αυτούς να ακυρώσουν την τελευταία στιγμή και να μην πιάσουμε τα νούμερα που περιμέναμε ή που υπολογίζαμε σύμφωνα και με τη ζήτηση που καταγραφόταν τους τελευταίους μήνες. Έχουμε αριθμό για τις ακυρώσεις? Δηλαδή έχουμε κάποιο ποσοστό των ακυρώσεων σε σχέση με τις κρατήσεις που είχαν γίνει? Δεν έχουμε συγκεκριμένο νούμερο, αλλά εγώ από την πληροφόρηση που έχω θεωρώ ότι γύρω στο 40% με 30% των προκρατήσεων που είχαν γίνει είχαν ακυρωθεί. Μεγάλος αριθμός πάντως. Ναι, ναι, βέβαια. Και επειδή αναφερθήκατε και στο σχέδιο του εγχώριου τουρισμού, είχε βοηθήσει αυτό, φανταζόμαστε, στο να επιλέξει ο κόσμος να κάνει διακοπές παρά τους προβληματισμούς που είχαν. Τώρα πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται? Εντάξει, όντως το σχέδιο ενίσχυσης εγχώριου τουρισμού αξιοποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους συμπατριώτες μας όλο αυτό το διάστημα που είναι ενισχύ, ακόμα και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, τους μήνες αιχμής, όπου έγιναν χιλιάδες διανυκτερεύσεις μέσω του σχεδίου. Αυτό βοήθησε και αρκετούς άλλους συμπατριώτες μας στην εορταστική περίοδο να κάνουν τις κρατήσεις τους μέσω αυτού του σχεδίου. Να πούμε ότι με το σχέδιο αυτό είναι συμβεβλημένες πέραν των 80 ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων. Αριθμός θεωρώ αρκούντος ικανοποιητικός για να εξυπηρετήσει την όποια ζήτηση απορρέει από αυτό το σχέδιο. Και έχει ισχύ μέχρι και το τέλος Μαρτίου. Βεβαίως τώρα με την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν ευνοούνται διανυκτερεύσεις, θα έλεγα. Οπότε δεν το κάνουν και ιδιαίτερη χρήση οι συμπατριώτες μας. Κρίμα, γιατί είναι τώρα που δημιουργούνται έτσι τα χειμωνιάτικα σκηνικά που περιμέναμε, που είπαμε ότι είναι ευκαιρία να δούμε και την Κύπρο σαν έτσι, χειμερινό προορισμό, γιατί υπάρχουν πράγματα να κάνουμε και δεν βοηθάει η κατάσταση με την πανδημία. Σίγουρα αυτό δεν είναι μόνο στην Κύπρο βεβαίως, είναι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ο χειμερινός τουρισμός είναι από τις στοχεύσεις του Υφυπουργείου Τουρισμού. Είναι άλλωστε και στο σχέδιο το στρατηγικό του τουρισμού με ορίζοντα το 2030. Το να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό το πλαίσιο του χειμερινού τουρισμού θα χρειαστεί χρόνος, στοχοπροσύλωση που υπάρχει θα έλεγα. Αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε θαύματα από τη μία μέρα στην άλλη, πόσο μάλλον όταν είμαστε εν μέσω πανδημίας. Μάλιστα. Το προσωπικό τώρα ήταν σε θέση να εξυπηρετήσει τον κόσμο? Γιατί είχαμε αναφερθεί παλιότερα στην έλλειψη προσωπικού και δε εξειδικευμένου προσωπικού σε αυτόν τον τομέα. Είναι γεγονός ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη νέα χρονιά είναι η έλλειψη εργατικού δυναμικού. Και καταρτισμένου, αλλά και για άλλα επαγγέλματα που αφορούν την ξενοδοχειακή, τουριστική και επιχειρηματική βιομηχανία, αν θέλετε. Επίσης, είναι και αυτό ένα πρόβλημα που καταγράφεται πανευρωπαϊκά, άρα αυτό δεν βοηθά, ούτως ώστε
να μπορούσαμε να φέρουμε κόσμο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κοινοτικούς και ούτω καθεξής, όπως κάναμε παλιά. Ναι. Και λέω ότι είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε, διότι εάν θεωρήσουμε, που έτσι πιστεύουμε, ότι είναι το 2022 θα είναι μια μεταβατική χρονιά, είναι μια χρονιά όπου θα επανατοποθετηθεί η κάθε χώρα τουριστικά στον παγκόσμιο, αν θέλετε, τουριστικό χάρτη, οπότε πρέπει να μας βρει και εμάς απολύτως έτοιμους να μπορέσουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, όπως κάναμε μέχρι πρόσφατα, ούτως ώστε να κερδίσουμε έτσι ένα καλό μερίδιο στην συγκεκριμένη τουριστική αγορά. Οπότε αυτό πρέπει να βρούμε τις λύσεις άμεσα. Είμαστε σε επαφή με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις αλλά και το Υπουργείο και ευελπιστώ ότι σύντομα θα επιληθεί αυτό το πρόβλημα και θα δοθούν λύσεις άμεσες για να μην έχουμε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα όσον αφορά το τουριστικό μας προϊόν. Θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να ξέρουμε τις λύσεις στο τουριστικό μας προϊόν και στο πώς θα κινηθεί η τουριστική αγορά την επόμενη πενταετία. Ξαναλέω, το 2022 είναι μια χρονιά ορόσημο, είναι μια χρονιά που θα επανατοποθετηθούμε όλοι τουριστικά και πρέπει να είμαστε απόλυτα έτοιμοι. Μάλιστα. Υπάρχουν στοιχεία που να ξέρουμε πόσος αριθμός απαιτείται για τη λειτουργία των ξενοδοχειακών βιομηχανιών, ασχέτως τώρα όλο αυτό που ζούμε? Κοιτάξτε, οι ανάγκες που καταγράφονται σε χρονιαία βάση είναι γύρω στους 7 με 8.000 εργαζομένους συγκεκριμένα μόνο για τα ξενοδοχεία. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτό το νούμερο αυτή τη στιγμή και υπάρχει έτσι μια τρύπα πέραν των 4.000 ατόμων ανάγκη σε εργατικό δυναμικό. Άρα, αντιλαμβάνεστε, είναι ένα νούμερο αρκετά μεγάλο. Ναι, είναι αρκετά μεγάλο και γίνονται προσπάθειες κιόλας για το πώς να καλυφθεί. Βεβαίως γίνονται προσπάθειες, όμως εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθούν οι λύσεις άμεσα. Ενδεχομένως μία από αυτές είναι να δοθούν και κάποιες άδειες για να φέρουμε εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες εκεί και όπου παρίσταται και δικαιολογείται ανάγκη. Αυτό το τονίζω για να μην θεωρήσει κανείς ότι μπορεί να καλύψουμε θέσεις εργασίας που θα μπορούσαν να έχουν συμπατριώτες μας με ξένο εργατικό δυναμικό. Αυτό ούτε εμείς το θέλουμε και σε καμία περίπτωση. Οπότε εκεί και όπου υπάρχει ανάγκη και φαίνεται ότι υπάρχει τεράστια και αδύνητη ανάγκη και άμεση, θα πρέπει να γίνουν οι διαδικασίες express και να δοθούν οι λύσεις επ' αυτού. Μάλιστα. Θέλαμε να μας πείτε έτσι πώς προχωράμε τώρα. Δηλαδή μπήκαμε στη νέα χρονιά, αν και κουβαλάμε τα δεδομένα της προηγούμενης. Υπάρχει έτσι κάποιος στόχος για να καλυφθεί και ο χαμένος χρόνος, εν πάση περιπτώσει, της προηγούμενης χρονιάς? Κοιτάξτε, όπως είπα προηγουμένως, το 2022 θα αποτελέσει χρονιά ορόσημο για την τουριστική βιομηχανία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, θεωρώ, αν όχι σε παγκόσμιο. Ο πρώτος στόχος του 2022 βεβαίως είναι να είναι καλύτερο από το 2021. Άρα, εάν τα καταφέρουμε, που είμαι αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και το πλαίσιο για να τα καταφέρουμε, αυτό θα σημαίνει και την αρχή της ανάκαμψης της βιομηχανίας. Μία ανάκαμψη η οποία σε ολιστικό επίπεδο θα την δούμε να συμβαίνει στα επόμενα 3 με 4 χρόνια. Οπότε, ξαναλέω, ο πρώτος στόχος φέτος είναι να είναι καλύτερα από την περσινή χρονιά η φετινή και ευελπιστούμε να φτάσουμε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Μάλιστα. Κύριε Ρουσουνίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σας. Κυρίες και κύριοι,